Το ένα ερώτημα είναι, τι γίνεται με τον δρόμο Τσιμάνης, κύριε Δήμαρχε. Είχατε πει προεκλογικά, υπήρχαν 150.000 ευρώ για ένα τμήμα ασφαλτός προσαρμογή. Χαθήκανε κάποια λεφτά, ξέρουμε, και χαθήκανε γιατί χαθήκανε. Και τι γίνεται με το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου αυτού. Ίσως αποτελεί τη μοναδική περίπτωση του Δήμου Τριφυλίας κοινότητα τόσα χρόνια να μην πιάσω. Είναι η μοναδική. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι σχετικά με την μεταστροφή των όρων όρτου των πιλιατών έτσι από το νεκροταφείο, το αυλοκήπιο, στους Γαργαλιάρους, όρκος, ο βιολογικός της Παρισίας. Τις έχουν μετατραπεί και με βάση τα δεδομένα και όλα αυτά που συζητάμε σε τρίτη αποθήκη. Με κίνδυνο να κάνω και αυτοκίνητα και κίνδυνο να δημιουργήσω μεγαλύτερα προβλήματα. Ο τρόπος και ο τόπος συγκομιδής εκεί των όποιων απορριμμάτων νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση. Ξέρω και ότι έχετε κάποιες συμβάσεις με τον τόνο. Όμως έχω πει και έχω προτείνει και στην προηγούμενη θητεία που είμαστε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη από ένα κλαδοχρηματιστή με ένα τρακτέρ που σημαίνει ότι θα μειώσει αισθητά τον όγκο των όποιων απορριμμάτων, κυρίως από τα ξύλα και τα πόρτα. Δηλαδή, την περασμένη Παρασκευή και στην εκδήλωση που είχατε στην Κυπαρισία, λαδεύαμε τα δέντρα. Είδα τρεις ανθρώπους με ένα μικρό αυτοκίνητο να επικεντρωθούνται και να κουβαλάνε τα κλαδιά. Αυτά εύκολα με ένα τρακτέρ, με ένα κλαδοχρηματιστή όπως είναι σε όλο τον κόσμο, μπορεί να πέφτουν σε 9 λεπτά και να μεταφέρονται στους πέλετς, το οποίο είναι χρήσιμο και τόσο στο Δήμο όσο και στο οποιοδήποτε συμπολίτη. Άρα λοιπόν εκεί κερδίζουμε πάρα πολλά χρήματα γιατί με μία σύμβαση και μόνο αυτό το κόστος που σας λέω γίνεται. Και ο κλαδοχρηματιστής της τάξης των 25.000 μπορεί να πάρει, να λιώσει, να τρίψει ξύλα 20 με 25 πόντους διάμετρο. Άρα λοιπόν θα σας παρακαλέσω αυτό να το δείτε και να το δείτε με περισσότερη έτσι προσέγγιση και σεβασμό όσον αφορά τη μείωση των, και την αποκομιδίωση των απορριμμάτων αυτών. Κύριε Βάκο. Άκουτα. Το δρόμο της Μάρης του Κοσμοτήτης είναι 5 χιλιόμετρα. Εμείς στο πρόγραμμα Κρίτσης, από την προηγούμενη 3 χρόνια έχουμε αποβάλει έτοιμα μέχρι την Κερασούλα από 1,5 χιλιόμετρα. Ωραία. Δεν το πειράζει. Μας το πρόγραμμα. Μπορεί ο δρόμος τώρα να το καλύψει ο Δήμος. Αν μου επιτρέπετε, και αυτά που ακούμε, αν μου επιτρέπετε, έτσι να κάνω. Είχατε πει και προεκλογικά, είχε ανακοινωθεί και τα πιατάκια, είχα ακούσει ότι ο δρόμος αυτός θα γίνει και είναι έτοιμος και τα λεφτά και τα λοιπά. Και βλέπετε τώρα. Το λέω καλό πρόεδρε, έτσι γιατί ακούμε και μα ρωτάνε, έτσι μαλλιά του. Και εγώ τι γίνεται, γιατί δεν είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή δεν λέω, εσείς ανακοινώσατε, εσείς είπατε να το κάνετε και σήμερα δεν γίνεται. Και ρωτάω και θέλω μια επίσημη απάντηση. Πάει το πρόβλημα. Επίσης να καλύψουμε όλο αυτόν τον δρόμο στα δίπλα δεν υπάρχουν τα. Τα 150 χαθήκανε και έγιναν 100. Τα 150 χαθήκανε και έγιναν 100. Τα οποία πήγαν σε διαγωνισμό, τα έχει πάρει ένας ανάδοχος και ο δεύτερος έχει υποβάλει έσταση. Δεν ξέρω αν έχει θα γίνει όμως αυτό. Αυτά τα 100.000 που να πέσουν στο δίπλα στο δρόμο εκεί. Δεύτερον, τώρα συζητάμε για το άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι. Και μιλάμε τότε σε αρχείο, διότι σε αρχείο έχει πάρει μια χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου για δρόμους και την περιοχή ζωή εστέτη. Και να βοηθήσουμε και εμείς εκεί πέρα, τουλάχιστον κάνουμε συζήτηση. Για να θέσει άνθρωπο που το βλέπει και εσύ, δεν υπάρχει οικονομικά. Μόνο μία με παρατήρηση, αν γίνεται και δεν ξέρω. Αυτό το 100.000 το χιλιόμετρο που θα φτιάξετε, αντί να πέσει αρχικά στην κερασούλα πάνω που είναι, μπορεί να πέσει στι τροφέ που είναι πιο επικίνδυνο να γίνει εκείνο το κομμάτι. Αν. Τώρα θα πέσει στην κερμίδα πάνω, το επικίνδυνο. Στην κερμίδα, το επικίνδυνο. Το κάνει τώρα, α πούμε. Αυτό και να σου πει. Δηλαδή να αρχίσουμε τα πιο επικίνδυνα σημεία. Γιατί τόσο αυτό ο τρόπο θέλει πολλά, μην ξέρετε ότι μιλάμε με το Βασάκι, έχουμε ζεστούμε χρηματοδότηση εκατομμύρια για την περιοχή ζώνη κατά. Να βοηθήσουν και αυτοί που είπανε να κάνουν τη συντήρηση του τρόπου. Συμβάλλει. Δεν καταλαβαίνω. Το κοιτάξτε, εγώ εμεί έχουμε μείνει με δύο οδηγού στο Δήμο, φορτηγόρου. Α το πούμε αυτό. Οι οποίοι βοηθάγανε και τώρα με την φωτιά, δεν υπάρχουν οδηγοί. Τώρα θα εκμένουμε το πρόγραμμα να καλύψουμε κάποιο λογικό στο φορτηγό. Έχουμε πάντα 5 φορτηγά και έχουμε 2 οδηγούς.
Τα οκόδικα ή τα κλαδιά, ξέρω, δεν πέφτουν κατά φύλλα, δεν έχουν θέμα. Τι μετά πρέπει να το καταφύγει. Τα οκόδικα. Τα οκόδικα.